Η υπόθεση απόρριψης λιμματολάσπης στην Ξερόλακα και πάλι στο προσκήνιο με ένα βίντεο που δίνει στη δημοσιότητα η ΡΑΠ. Είναι ένα από τα προβλήματα στα οποία πρέπει κάθε δημοτική αρχή, ανεξάρτητα του κύριου Πελτίδη ή όχι, να είναι πάντοτε να σέβεται αυτό που λέμε την ασφάλεια και την υγιεινή των κατοίκων. Και γιατί έγινε όλη αυτή η διαδικασία, ενώ θα μπορούσε το πράγμα να δημοσιοποιηθεί από νωρίς και να ειδοποιηθούν και ο κόσμος και τι τον περιμένει. Κατάφερε στα πλαίσια της βελτίωσης που κάνει στο βιολογικό καθαρισμό να μην παράγεται πια λιματολάσπη. Οι ΔΕΙΑΠ και οι πολίτες της Πάτρας έχουν ωφεληθεί περί τα 700 με 800 χιλιάρικα το χρόνο. Η παράταξη του Κώστα Σπαρτινού επισημαίνει ότι έγινε εναπόθεση λιματολάσπης σε πρόχειρα ανοιγμένο λάκκο, χωρίς καμία ιδιαίτερη κατασκευαστική επιτίδευση στο χώρο της Ξερόλακας. Γιατί καλό είναι να φτιάχνουμε με τα λεφτά του όλπα το παρκάκι, γιατί περί αυτού πρόκειται, και να εμφανιζόμαστε ότι είμαστε ο Δήμαρχος των Λαϊκών Αναγκών, αλλά χρειάζεται να είμαστε και ειλικρινείς απέναντι στον κόσμο και σε θέματα υγείας. Έχουμε εδώ και κάποιες μέρες παρέμβει για την πλήρη επαναλειτουργία του αντλιοστασίου. Υπάρχει ένα υπόλοιμα το οποίο είναι στερεό, δεν έχει σχέση με λιματολάσπη. Και αυτό πρέπει να οδηγηθεί σε κάποιο χώρο. Και ο χώρος ανεδειγμένος είναι της Ξερόλακας. Δεν υπάρχει ούτε λόγος ανησυχίας, ούτε σχετίζεται με λιματολάσπη, ούτε είναι υπόλοιμα λιματολάσπης. Η παράταξη ΡΑΠ θέτει και ερώτημα σε σχέση με τη μεταφορά αγνώστων υλικών από φορτηγά στην Ξερόλακα και κάνουν λόγο για υγειονομική βόμβα. Ισχυρίζονται δε πως τα εν λόγω υλικά αποτελούσαν το περιεχόμενο βουλωμένων φρεατίων, το οποίο κατά τους προηγούμενους μήνες διοχετευόταν στη θάλασσα.